Στην τετράδα φαίνεται να εδρώνεται ο Αλμυρός, ο οποίος επικράτησε με 2-1 του Εθνικού για την 30η αγωνιστική της Τρίτης Εθνικής και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Η ομάδα του Γαζίου άνοιξε το σκορ μόλις το 3ο λεπτό, με τον Λεόν να ξεπερνά 2 προσωπικούς αντιπάλους και να πλασάρει με άψογο τρόπο. Η Οράνια πήρε ένα σημαντικό προβάδισμα για την νίκη στο 14, με τον Λεόν από σκόρ να γίνεται και δημιουργός, πασάροντας την κατάλληλη στιγμή για τον Καστελιανάκη, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Στο 26 ήρθε η προειδοποιητική βολή από την πλευρά του Ιγλησιακού, με τον Γκόγκο να σώζει την εστία του τέτα-τέτ με τον Κράση. Ό,τι δεν έκανε στο 26, έκανε στο 39 ο Κράση, ο οποίος σκόραρε μετά από πάσα του Λέκα. Η ομάδα του Γαζίου έχασε την ευκαιρία να κλειδώσει την νίκη στο 47, όταν ο Αγαπάκης νικήθηκε από τον Λέτσο σε τέτα-τέτ με το σκόρ να μην αλλάζει μέχρι και το φινάλε. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε τα πρώτα 20 λεπτά πάρα πολύ καλά. Είχαμε μια ευκαιρία μεγάλη με τον Άγα, βάλαμε 2 γκολ. Από εκεί και πέρα νομίζω όμως ότι περισσότερο μας ενδιέφερε να κρατήσουμε την μπάλα και όχι να κάνουμε επιθέσεις.